120 Ιταλοί εκδρομής ήρθαν στην Ελλάδα με αυτοκίνητα, δύο λιγοήμερων παραμονή. Επ' ευκαιρία της εκδρομής αυτής, οι ξένοι περιηγητές παρέδωσαν στο Δήμο Αθηναίων ένα καινουργές αυτοκίνητο Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα, δώρο των εργοστασίων Αλφα Ρωμαίο του Μιλάνου. Μετά από διακοπή 2,5 ετών, ξανάγιναν πάλι στο Τατόι αγώνες ταχύτητος αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Η όμορφη μέρα συνετέλεσε ώστε να μαζευτούν χιλιάδες θεατές που ήρθαν να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα. Οι αναμετρήσεις είχαν αρκετό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στο Group 1 για νορμάλ αυτοκίνητα και στο Group 2 για οχήματα ελευθέρου τύπου. Επί 90 λεπτά της ώρας, οδηγοί και αυτοκίνητα έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τη νίκη. Τελικά από το Group 1 νικητής ανεδείχθη ο Κορφιάτης με μία escort και με μέση ωριαία ταχύτητα 113 χιλιόμετρων και 52 μέτρων. Στο δεύτερο Group των αυτοκινήτων ελευθέρου τύπου πρώτος ήρθε ο Μοσχούς με μία παλιά Alfa Romeo που ανέπτυξε ταχύτητα 121 χιλιόμετρα και 355 μέτρα την ώρα.